Πυροβολισμοί και σε περίπτερα. Πού θα πάμε, κυρία Τυρίμου? Δυστυχώς, γύρω στις 4:40 σήμερα το πρωί, άγνωστος άντρας, ο οποίος εφορούσε προστατευτικό κράνος μοτοσυκλέτας, εισήλθε σε περίπτερο στην περιοχή του δρόμου Παλαιχωρίου Λευκοσίας και υπό την απειλή πιστολιού απέσπασε από την υπάλληλο το χρηματικό ποσό των 450 ευρώ περίπου. Ο δράστης, αφού έριξε έναν πυροβολισμό, το οποίο έπληξε ένα ράφι του περιπτέρου πίσω από τον πάγκο εξυπηρέτησης, τράπησε και σε φυγή προς άγνωστη κατεύθυνση, πεζός, σύμφωνα πάντα με τα όσα ανέφερε στην αστυνομία υπάλληλος του περιπτέρου. Σίγουρα το γεγονός ότι ήταν ένοπλος και έριξε πυροβολισμό είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό. Από εκείνη την ώρα η αστυνομία αναζητεί το δράστη, ο οποίος περιγράφεται ως λεπτής σωματικής διάπλασης, ύψους 1,65 με 1,70 περίπου και φορούσε τζιν παντελόνι και δερμάτινο σακάκι χρώματος μαύρο. Μάλιστα, κινδύνευσε καθόλου υπάλληλος από τον πυροβολισμό? Από ό,τι μας έχει πει, δεν έχει κινδυνεύσει, αλλά αντιλαμβάνεστε, το να μπαίνει κάποιος στο χώρο εργασίας και να πυροβολεί έστω και για εκφοβισμό είναι αρκετό. Μάλιστα.